Πρέπει να καταλάβετε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να μάχεσαι. Με τον νόμο και με την βία, με την δύναμη. Ο πρώτος τρόπος είναι φυσιολογικός στους ανθρώπους και ο δεύτερος στα ζώα. Όμως, όπως ο πρώτος τρόπος πολλές φορές αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να αποδώσει, θα πρέπει να καταφύγουμε στον δεύτερο. Έτσι ένας πρίγκιπας πρέπει να καταλάβει πώς να κάνει σωστή και καλή χρήση και του κτίνους και του ανθρώπου. Οι αρχαίοι συγγραφείς δίδασκαν στους πρίγκιπες σχετικά με αυτό, με μια αλληγορία, όταν περιέγραφαν πως ο Αχιλλέας και πολλοί άλλοι πρίγκιπες του αρχαίου κόσμου στάθηκαν για να τους αναθρέψει ο Χείρον, ο κένταυρος, ώστε να μπορέσει να τους εκπαιδεύσει με τον τρόπο του. Όλη η αλληγορία αυτή σημαίνει ότι κάνοντας τον δάσκαλο μισό κτίνος και μισό άνδρα, σημαίνει ότι ο πρίγκιπας πρέπει να ξέρει πώς να ενεργεί σύμφωνα με την φύση και με τον δύο, και του κτίνους και του ανθρώπου, και να καταλάβει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά.